Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο η Real Estate, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Μπάκα? Πώς είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ο άνθρωπός μας, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ακίνητα, για πάντα σπίτια. Με χαρά ακούμε τα στοιχεία. Έχετε και ωραίο στούντιο, ωραίο background που σας σπίτια. Σας αρέσει, ε? Ναι, εννοείται. Γιατί πέρα την Ακρόπολη. Σπίτια βλέπουμε, σπίτια δεν έχουμε. Ότι συνεχίζετε το σαφάρι για να βρει κάποιο και κατοικία να νοικιάσει, αλλά να πετύχει και μια καλή τιμή στο ενίκιο, όπου αυξήσεις μόνο ακούμε. Μόνο αυξήσεις θα ακούμε, έτσι. Τι γίνεται, για δώστε μας εσείς τώρα την εικόνα από την οποία την έχετε καλύτερα. Καταγράφουμε αυξητικές τάσεις σχεδόν σε όλο τη χώρα. Ιδιαίτερα στο νομό Αττικής βλέπουμε αυξήσεις, οι οποίες είναι σε διψήφιο ποσοστό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια αύξηση του τιμών νοικίας από το 2017 έως και τον Δεκέμβριο του 2023 για εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες που αγγίζουν ακόμα και το 50%. Τώρα βλέπουμε μια κάρτα που δείχνει ποια είναι η διαθεσιμότητα των ακινήτων εάν μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι με δίπλο δωμάτια. Σπίτι 80 με 100 τετραγωνικά. Ακριβώς. Το πω το ροφ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το τσαβόρια πρόεδρο αυτή τη στιγμή, αν μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι, το 95% των διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ. Εκ των οποίων θα σημειώσω ότι τα 6 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 1000 ευρώ. 6. Για τα βόρεια προάστια, ναι, τετραγωνικά που είπα. Το 95% πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων το 60% πάνω από 1000 ευρώ. Στα βόρεια προάστια. Για να βρει ένα διαμέρισμα να γίνει τετραγωνικά. Ακριβώς. Να πας, ας πούμε, να μείνεις, ας πούμε, στη Λυκόβρηση. Να μείνεις στο Σπίτι. Σε όλες τις περιοχές των βορείων προάστιων. Χιλιάρικο. Πάμε παρακάτω. Δεν μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για Κηφισιές, πολιτικές. Όχι, όχι. Όλο ο βόρειο τομέα. Όλο ο βόρειο τομέα. Εκεί δεν πάμε, εκεί δεν έχουμε. Στο κοινό τη Αθήνα, αυτή τη στιγμή, το 66% των διαθέσεων προσωπικών ακινήτων έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων 30% πάνω από 1000 ευρώ. Τα δυτικά προάστια, το 47% έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ. Άρα, δυτικά προάστια δείχνουν ότι υπάρχουν και οικονομικά ακίνητα κάτω των 700 ευρώ. Τι νοείται οικονομικά προάστια, τα μισά σπίτια, ένα σπίτι 90 τετραγωνικών στα δυτικά προάστια έχει, τα μισά σπίτια 90 τετραγωνικών στα δυτικά προάστια έχουν πάνω από 700 ευρώ. Ναι. Ο κόσμος, είναι τα μόνα προάστια που βλέπουμε ότι είναι κάτω από το 50%. Το διαθέσιμο ακινήτων σαν ποσοστό κάτω από 700 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου, το πιο ανησυχητικό, δηλαδή, η τελευταία καταφυγή του ανθρώπου ο οποίος δυσκολεύεται είναι, λέει, θα φύγω δυτικότερα από τον Κηφισό. Δηλαδή, τώρα, βλέπαμε δυτικά προάστια ήταν παλιά, Πειραιάς και ανατολικά. Δηλαδή, τώρα τι συμβαίνει. Νότια προάστια. Το 80% άνω των 800 ευρώ, εκ των οποίων το 50% πάνω από 1000 ευρώ. Πειραιάς. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά τώρα. Ο Πειραιάς τα προηγούμενα έτη ήταν οικονομικό καταφύγιο πάρα πολλών συμπολιτών μας που έψαχναν να βρουν ένα σπίτι οικονομικό. Όταν λέμε Πειραιάς, δεν εννοούμε Καστέλα, Μικρολίμανο. Πειραιάς είναι τα Μπούρια, Μανιάτικα, Καμίνια, Νίκαια, όλη αυτή η περιοχή. 60% πάνω από 700 ευρώ το μήνα ζητούμενο μίσθωμα. Υπόλοιπα Αττικής, το 71% πάνω από 700 ευρώ. Εδώ γιατί συμβαίνει αυτό? Τα τελευταία τρία έτη, και ιδιαίτερα στην πανδημία του κορονοϊού, πάρα πολλοί συμπολίτες μας κινήθηκαν στις περιοχές του υπολείπου Αττικής με στόχο να βρουν ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά ή μεγαλύτερης επιφάνειας 23 τετραγωνικά για να έχουν ακόμα ένα δωμάτιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είδαμε μια συσσωρευμένη ζήτηση μαζικά της τελευταίας τριετίας. Το 71% πάνω από 700 ευρώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μια οικογένεια για να πληρώσει το κόστος στέγασης χρειάζεται ένα ολόκληρο μισθό στην Αθήνα. Και άμα τον παίρνει το μισθό αυτό. Ολόκληρο μισθό. Αν κάποιος παίρνει 800 και 1000 ευρώ. Αν δουλεύουν δύο. Ο ένας μισθός πήγε στο ενίκιο και στα μισθολόγια που είναι λογαριασμοί. Αν δουλεύει ένας. Πραγματικά. Αν δουλεύει ένας. Και εγώ σας λέω ότι αυτός ο ένας βάζει και στην τσέπη κάθε μήνα 1,5 χιλιάρικο. Και είναι ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι. Δεν σου λέω τώρα να έχουν κάνει. Η λέξη ευάλωτο πλέον έχει αλλάξει. Θα σα πω το εξή. Λέγαμε ευάλωτο, ευάλωτο, ευάλωτο. Δεν είναι ευάλωτο. Και ο ορισμό ευάλωτου πλέον στη χώρα μα είναι 7-8.000 ευρώ. Ο ευάλωτο πλέον στη χώρα μα, εάν υπάρχει μόνο ένα μισθό στο σπίτι, εάν έχει και δύο παιδιά, είναι τουλάχιστον 15-18.000 ευρώ. Τουλάχιστον. Συγγνώμη, θυμάμαι. Για να μπορεί να πληρώσει μόνο τα εξοδολόγια. Δεν λέμε να αποταμιεύσει να κάνει κάτι άλλο. Κύριε μόνο Μπάκα, τα έξοδα. Θυμάμαι και τότε που ήρθα και εγώ από Κόρινθο για να σπουδάσω. Βρήκα το σπίτι μου εκεί στο γαλάτσι που έμενα. 70 τετραγωνικά. Έδινα τα 350 ευρώ το μήνα. Αλήθεια. Και ήμουν και τόσο χαρούμενη και ευτυχισμένη. Μα τώρα, συγγνώμη, δεν υπάρχουν σπίτια που μπορεί κάποιο να δώσει 300, 400, 450 ευρώ. Όχι. Υπάρχουν. Θα σώσουν μια εικόνα ακριβώς. Όχι. Σπίτια τα Ουδενά. Οποία είναι έως 200 ευρώ. Πόσα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε? 250 ευρώ. Νοικιάζονται οι θέσεις στάθμευσης. Έτσι ακριβώς, καλά το λέτε.